Γεια σας και χαρά σας. Μεσημέρι πολύ, ωραίο μεσημέρι Ιουνίου. Έτοιμη μου να πω Ιουλίου, δεν ξέρω γιατί. Λέτε να είναι ο νους μου στις διακοπές, μπορεί. Και βεβαίως εδώ για την ενημέρωσή σας και εν δυνάμει και την ψυχαγωγία σας. Δίπλα μου η Θεοδώρα Πότα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Πώς είμαστε σήμερα, κυρία Πότα? Καλά. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν ξέρω, έχω μια ιδέα. Όπως ήταν το beach volley που έγινε στην Αριστοτέλους, mm-hmm. δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε κι εμείς να φέρουμε εδώ λίγη άμμο. Μέσα στο στούντιο, να πατάμε πάνω στην άμμο δηλαδή. Έτσι λίγο να δημιουργήσουμε μια μεγάλη πισίνα από αυτές τις πλαστικές, να μπορούμε λίγο να κάνουμε μια βουτιά. Καλά, δεν ξέρεις, ένα δεκάρικο είναι, δεν είναι κάτι παραπάνω και λίγο νεράκι από τη βρύση και μια ναι, χαρά. Νομίζω εδώ ότι... Εδώ με τα φώτα και λίγο να τα μετατρέψουμε, να μην είναι φώτα, ξέρεις. Α, να είναι και λάμπες αυτές τις, να του σολάριου. Ναι, να μαυρίζουμε και λίγο. Βέβαια, τι, έτσι. Φανταστικά. Νομίζω θα ήταν πολύ καινοτόμο και πρωτοποριακό όλο αυτό. Η διοίκηση δεν ξέρω αν θα είχε την ίδια γνώμη. Λοιπόν, Τετάρτη 26 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε σήμερα από την πολιτική επικαιρότητα, γιατί είναι πολύ έκριθμη κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό διάλεξα να μιλήσουμε πρώτα γι' αυτό. Πρώτο τρέν στο Twitter είναι το κλείσιμο της ημερήσιας αυγής. Την έκλεισε η Χούντα το 67 και ο Κασελάκης το 24, σωστά, αυτά λένε. Ναι, υπάρχει αμηχανία, υπάρχει προβληματισμός και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ευρύτερα στον κόσμο της αριστεράς. Βλέπουμε εδώ, Χριστίνα, το τελευταίο φύλλο. Αυτά είναι πάντα δυσάρεστα, να το λέμε έτσι. Ξεκάθαρα. Αριστερά χωρίς φωνή αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Να πούμε ότι φυσικά πρόκειται για μια δυσάρεστη εξέλιξη σε μια από τις πιο ιστορικές εφημερίδες που κυκλοφορούν στη χώρα. Υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετά στελέχη του κόμματος αφήνουν εχμές προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον Στέφανο Κασελάκη, και η πλέον έντονη αντίδραση ήρθε από τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Πουλάκη, ο οποίος η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είπες και εσύ, εξομοίωσε την απόφαση Κασελάκη με την απόφαση της Χούντας των Συνταγματαρχών το 1967. Πολύ βαριά αυτή η εξίσωση. Σαφώς. Παρ' όλα αυτά, κατανοούμε όλοι ότι αυτό έτσι και αλλιώς είναι πολύ δύσκολο και σκληρό. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε το κλείσιμο εφημερίδας της Μέτροσπορ, νομίζω. Και η ΕΣΥΑΜ θα έχει βγάλει και ανακοίνωση, έτσι. Αλλά αυτή είναι μια ιστορική πραγματικά εφημερίδα. Και επίσης άκουγα το πρωί, Θεοδώρα, κυρίες και κύριοι, Κατερίνα Νοτοπούλου, mm-hmm. τη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, στον Sky, να λέει ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα του κόμματος, ούτε η κοινοβουλευτική ομάδα. Και όλα αυτά είναι αποφάσεις που δεν προέρχονται από συνεδρίαση και ζήμωση. Δηλαδή, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα αυτό που σχολίαζε είναι, θα έπρεπε να ήταν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που στον ΣΥΡΙΖΑ εγκρίνουν πάντα και επιμένουν σε αυτές τις διαδικασίες συζήτησης και προτάσεων και όχι έτσι αυθαίρετη με όποιο και αν είναι το σκεπτικό. Πάντως βλέπω ότι αρχίζουν πάρα πολλές βολές για αυτή την απόφαση. Και αρκετά σχόλια προκάλεσε και η ανάρτηση που έκανε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Έλενα Ακρίτα. Να πούμε ότι η ίδια ανήρτησε πρωτοσέλιδο της Αυγής για την αιματοβαμμένη Πρωτομαγιά του 1953 και έγραψε: «Κλείνει το καθημερινό φύλλο της Αυγής. Η ενημέρωση πέφτει ακόμα πιο χαμηλά μέχρι να πιάσει πάτο». Πολλά τα σχόλια. Σκληρά, όπως πάντα, βέβαια, είναι ο λόγος κυρίας Ακρίτα. Τώρα, ο κύριος Κασελάκης αμήνεται απέναντι στην κατακραυγή, τη γενικότερη και συνολικότερη κατακραυγή για την Αυγή. Όσοι θέλουν μαύρο χρήμα, λέει, να εκλέξουν άλλο πρόεδρο. Υπάρχει πλήθος αντιδράσεων για το μαύρο στο ημερήσιο φύλλο. Οι εργαζόμενοι της Αυγής κάνουν λόγο για πολιτική απόφαση. Βεβαίως, αυτό για το μαύρο χρήμα είναι πάρα πολύ σοβαρό να λέγεται από τον πρόεδρο του ενός κόμματος και μάλιστα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχαμε και το alter ego του κυρίου Κασελάκη, τον κύριο Αποστολάκη, να μιλάει. Ποιος δεν ξέρει ότι κυκλοφορεί στα κόμματα μαύρο χρήμα. Έρχονται σε δύσκολη θέση όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάνε, γιατί τι να πούνε, θα πρέπει να πούνε αναγκαστικά αυτό που λέμε και οι δημοσιογράφοι, ότι όποιος ξέρει κάτι πρέπει να το καταγγείλει. Mm-hmm. Και είναι γεγονός. Από την άλλη πλευρά, πολλές φορές σκέφτομαι πόσα πράγματα ξέρουμε και κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας ότι συμβαίνουν, αλλά κανένας δεν μιλάει. Κοίτα, σε πολλά σκεφτείς, πράγματα στη ζωή μας εννοώ γενικότερα, έτσι δεν εννοώ και είναι το συγκεκριμένο. Πολλά εκείνα τα οποία ναι μεν μπορεί να λέγονται στις παρέες, στα πηγαδάκια, στις συζητήσεις, στις συναντήσεις, αλλά όταν μιλάμε για δημόσιο έτσι διάλογο, όλοι κάνουν ένα βήμα πίσω και είναι λίγο ανήξεροι, είναι λίγο μα εξαρτάται την περίπτωση, μα εγώ δεν ξέρω, ναι αλλά φέρετε μου στοιχεία, όμως πίσω
από τις κάμερες, αυτό που ονομάζουμε behind the scenes, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Εκεί υπάρχει παραδοχή. Βέβαια, αυτό δεν εξυπηρετεί. Βεβαίως, τα πράγματα να εξελίσσονται. Ναι, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που μπορεί να σημειώσει κάποιος. Πρώτον, ότι το να αναπαράγεις μια φήμη όταν δεν έχει στοιχεία, απλώς ρίχνεις λάσπη στον ανεμιστήρα. Υπάρχει όμως και η δεύτερη άποψη που λέει ότι συνήθως οι φήμες δεν βγαίνουν τυχαία. Και λίγοι είναι εκείνοι που έχουν τα κότσια. Αν μου επιτρέπετε, έχουν και την δυνατότητα. Γιατί για να μπορείς να πεις κάτι, ακόμη και αν έχεις κάποιο στοιχείο, το να πεις κάτι βαρύ και σοβαρό σημαίνει ότι βάζεις απέναντι ολόκληρο κατεστημένο και τάξη πραγμάτων, που σημαίνει ότι δεν έχεις ούτε οικονομική ούτε επαγγελματική ανάγκη. Δηλαδή, αυτά εύκολα μπορεί να τα κάνει κάποιο που δεν μασάει, αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη. Που δεν έχει κάτι να χάσει, που κατά δεν βάση. Έχει κάτι. Για να μην είμαι άδικη. Που δεν τον ενδιαφέρει μπορεί αν θα χάσει. Μπορεί κάτι. Να χάσει και κάτι κάποιο και να χάσει και πολλά και είναι ο χαρακτήρας του. Αλλά είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι. Πιο πολλοί θα πρέπει να μην έχουν να χάσουν για να μπορούν να φτάσουν σε μια τέτοια κατάσταση, να καταγγείλουν ένα τέτοιο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, όλοι τα έχουμε ακούσει αυτά. Έτσι, ότι μπορεί να συμβαίνει. Κανένας δεν έχει στοιχεία, επομένως δεν έχει νόημα να το αναπαράγεις από την άλλη. Εν πάση περιπτώσει, άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και παρετήσεις Τεμπονέρας, Κοτσακάς και Τσιόκας από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε μια γενικευμένη πια κρίση του κόμματος. Ναι, ξεκάθαρα. Και οι παρετήσεις αυτές έρχονται στον απόϊχο του μανιφέστου από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασελάκη, να πούμε ότι η παρέτησή τους γίνεται από το οργανωτικό σκέλος για λόγους διολίσθησης, ένα ανεφόρον εξουσιοδοτισμό, όπως αναφέρουν, για λόγους δηλαδή διαμαρτυρίας. Έτσι ξεκαθαρίζουν οι υπογράφοντες, όσοι ανέφερες, Χριστίνα, Τεμπονέρας, Τσιόκας και Κοτσακάς. Παραμένουν ωστόσο, όπως δηλώνουν, στις γραμμές του κόμματος. Να πούμε ότι τα όσα αναφέρει η εν λόγω ανάρτηση μανιφέστο του κυρίου Κασελάκη, λένε οι ίδιοι, αποτέλεσαν κόκκινη γραμμή για τα στελέχη και τονίζουν ότι η τελευταία αυτή παρέμβαση από πλευράς του Προέδρου κατέστησε σαφές ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι για λόγους αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού απέναντι σε μια μετάλλαξη, αντί για μετεξέλιξη με την οποία διαφωνούμε. Όπως λένε και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια νέα εποχή κρίσης. Θα πω, είναι νέα κρίση, καλά το λες. Άκουγα την κυρία Νατοπούλου, την επικαλούμε γιατί είναι ένα από τα μέλη που παρέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι βουλευτής και η οποία είναι μετρημένη συνήθως στα λόγια της. Και αυτό που έλεγε, εκτός από αυτό που έλεγα νωρίτερα για το ότι δεν συγκαλείται η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν συνεδριάζουν τα όργανα, είναι ότι ουσιαστικά μίλησε για υπολειτουργία των θεσμικών οργάνων του κόμματος και ότι δεν συζητώνται τα ηχηρά μηνύματα των εκλογών. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Δηλαδή, είχαν μια ήττα, η ίδια το εκλαμβάνει ότι δεν πέτυχαν τους στόχους τους, την αλήθεια δηλαδή, όχι όπως το μετέτρεψε ο κύριος Κασελάκης, και παρόλα αυτά δεν τα συζητάνε. Την ώρα που υπάρχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα, γι' αυτό και επίσης είχε αναφορά στο λόγο της, σε αυτή την δυνατότητα που δίνεται αυτή την περίοδο για μια ανανεωτική αριστερά, μια συνένωση, συνεργασία κλπ. Mm-hmm. των αριστερών κομμάτων. Να πω πάνω σε αυτό ότι 4 πανεπιστημιακοί ζητούν ενιαία κεντροαριστερά. Μιλάμε για τον κύριο Κοντιάδη, τον κύριο Λελιάκο, τον κύριο Μαρατζίδη, γνωστός μας, τον έχουμε εμφανίσει πολλές φορές, τον έχουμε παρουσιάσει, και τον κύριο Σωτηρέλη. Μάλιστα, με κοινό τους άρθρο μιλάνε για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, στο οποίο αιτιολογούν το άρθρο αυτό την ανάγκη που υπάρχει για ανασύνθεση στον προοδευτικό πολιτικό χώρο και την επιλογή ενός προσώπου, προσέξτε, που θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Μιλάμε για τον ξενοφόντα Κοντιάδη, όπως σας είπα, από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Αντώνη Λιάκο, τον Γιώργο Σωτηρέλη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Νίκο Μαρατζίδη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που αναφέρουν πως η αποχή και τα ποσοστά που έλαβαν τα κυρίαρχα κόμματα προκαλούν σοβαρούς προβληματισμούς, καλώντας τους ανένταχτους προοδευτικούς, υποθέτοντας ότι είναι πολύ ανένταχτοι προοδευτικοί, να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να ανασυγκροτηθεί, κυρίες και κύριοι, ο προοδευτικός χώρος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Την ώρα που έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει εδώ και λίγη ώρα με τους βουλευτές του, περιμέναμε από χθες αυτή την συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αναμένεται να βάλει φρένο στην δεξιά στροφή ο κύριος Μητσοτάκης, ήδη είπε κάποια πράγματα, Θεοδώρα. Ναι, και να πούμε ότι όπως η κεντροαριστερά πρέπει να κάνει ταμείο όσον αφορά τις ευρωεκλογές, έτσι κάνει και η Νέα Δημοκρατία, κάνει τη δική της εσωτερική, θα λέγαμε, κριτική έπειτα από το 28% που έλαβε από τις εκλογές και τα μηνύματα, με συγχωρείτε, τα οποία εξέπεμψαν οι ψηφοφόροι.
Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό, γαλάζιοι βουλευτές αναμένεται να ζητήσουν το λόγο έτσι ώστε να εκφράσουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη τις όποιες διαφωνίες έχουν με κεντρικές κυβερνητικές πολιτικές. Να πούμε ότι συγκαλείται η κοινοβουλευτική ομάδα έπειτα από αιτήματα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε εδώ τις πρώτες τοποθετήσεις, Χριστίνα, από πλευράς του Πρωθυπουργού. Ανέφερε, λέμε όχι σε όσους θέλουν μια μικρή και φοβική Νέα Δημοκρατία. Προχωράμε με ενότητα, με διεύρυνση και ανανέωση. Κάλεσε τους βουλευτές να κρατήσουν το βλέμμα χαμηλά και τους στόχους ψηλά. Όπως είπε, οι πολίτες ζητούν μεγαλύτερη ταχύτητα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Μεταξύ άλλων, αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του. Να πούμε επίσης ότι, όπως πληροφορηθήκαμε, ο ίδιος επιχειρεί να δείξει ότι ακούει τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ως αγγελιοφόρους της γαλάζιας βάσης. Και είναι δεδομένο, γιατί πρέπει να τους ακούσει, διότι οι βουλευτές έχουν άμεση επαφή με τον κόσμο. Έτσι. Ναι, πρέπει να τις ακούσει. Από την άλλη, βλέπουμε, αυτό είναι δική μου πολιτική εκτίμηση, δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο, ότι δεν είναι διατεθειμένος να στραφεί στα δεξιά ο κ. Μητσοτάκης. Όχι, το και γι' αυτό το κατηγορείται από αρκετούς βουλευτές του για πασοκοποίηση. Ναι, δεν ξέρω πώς το ονομάζουν. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι πιο σταθερή η πορεία του προς το κεντροδεξιό χώρο με κατεύθυνση στο κέντρο παρά προς τον ακροδεξιό με κατεύθυνση, δηλαδή προς τα άκρα, όχι προς την ακροδεξιά, προς Θεού, και όχι προς την παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο του καταλογίζουν, έχω τη γνώμη ότι ισχύει κιόλας. Δηλαδή δεν θέλει μια τέτοια Νέα Δημοκρατία. Θέλει το παραδοσιακό κομμάτι βέβαια να υπάρχει, εννοείται. Από εκεί και πέρα όμως θέλει τον, να χρησιμοποιώ μια λέξη, να χρησιμοποιήσω εξυγχρονισμό, νεωτερισμό. Πάντως σίγουρα μια πιο κεντρώα Νέα Δημοκρατία. Αυτά έχουμε καταλάβει τουλάχιστον από τις επιλογές του όλα αυτά τα χρόνια. Χριστίνα, και άλλη μια αναφορά να κάνουμε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό με δεδομένες τις τελευταίες εξελίξεις. Είχαμε και μήνυμα από πλευράς του Πρωθυπουργού σε Σκόπια και Αλβανία. Δεν ξεκινήσατε καλά, πάψτε να λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο, διεμήνυσε ο ίδιος νωρίτερα. Ετοιμάζεται για βέτο, κατά για την να δούμε τι συνεδρίαση. Ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό το μήνυμα εξέπεμψε προς την ηγεσία των Σκοπίων, ενώ για την Αλβανία ξεκαθάρισε ότι τα ευρωπαϊκά όνειρα του κυρίου Ράμα περνούν από μια ελληνική παροιμία. Όπως έστρωσε, θα κοιμηθεί. Καλά. Το ίδιο. Πάντως δεν φαίνεται να μασάει ο κύριος Ράμα προς το παρόν, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Έτσι. Αν και ακούγαμε άλλα, τελικά έτσι. Άλλα. Τώρα θα έρθουμε έγιναν. Σε αυτό το θέμα. Ναι. Να πω απλώς για να κλείσουμε με τα πολιτικά ότι έχουμε κάλεσμα συμπόρευση Χριστοδουλάκη σε Δούκα, λέγοντας χάρη πάμε. Η Ελπίδα λέει θέλει υπέρβαση και επιλογές που ενώνουν δυνάμεις. Πρόκειται για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χριστοδουλάκη. Με παρέμβασή του ξεκαθαρίζει ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αλλά παράλληλα στηρίζει την ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, την ενδεχόμενη, το είπε σχεδόν καθαρά ο κύριος Δούκας, αναφέροντας ότι πιστεύει βαθιά πως η φωνή και τα θέλω της κοινωνίας δεν ορίζονται από τα εγώ ή την προσωπική φιλοδοξία. Και εδώ υπάρχει θέμα, δηλαδή αύριο θα μιλήσουμε με στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εδώ της Ομαρχιακής Επιτροπής, τον κύριο Βρεβιάδη Ελευθεριάδη, που θα είναι μαζί μας, για να μας πει τι γίνεται. Και εδώ υπάρχει θέμα, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί έχουν θέσει το θέμα της αλλαγής ηγεσίας, των εκλογών από τη βάση και όλα αυτά. Πάμε τώρα σε αυτά που έλεγες νωρίτερα, Θεοδώρα, δηλαδή στις προκλήσεις που δεχόμαστε και πώς απαντά η ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε την ακραία πρόκληση Μπαχτσελή. Αν δεν ήθελα να αναφερθούμε στα πολιτικά και όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα το είχα πρώτη είδηση. Θα πάρω, λέει, πίσω τη Δυτική Θράκη, τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά. Δεν το λέει οποιοδήποτε, το λέει ηγέτης του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, δηλώνοντας ότι κάνει αναφορά μάλιστα στο Κεμάλ Ατατούρκ, ότι εμπνέεται από την κραυγή. Εάν το επιτρέψει ο Θεός να και ζήσω, θα πάρω πίσω τη Μοσούλη, το Κυρκούκ και τα νησιά. Θα συμπεριλάβω, είπε, τη Δυτική Θράκη, συμπεριλαμβανομένη τη Θεσσαλονίκη, εντός των συνόρων τη Δημοκρατία τη Τουρκία. Είμαστε Τούρκοι εθνικιστές, ισόβοι λάτρεις του τουρκικού έθνους, προσέθεσε ο 76χρονος σήμερα Μπαχτσελή, ο οποίος είχε στηρίξει τα περασμένα χρόνια την κυβέρνηση του Ερντογάν και βεβαίως είναι το κορυφόν, δηλαδή το κάνει πολύ ακραίο αυτό το οποίο λέει. Φυσικά πάλι μπορούμε εμείς η ελληνική κυβέρνηση να απαντήσουμε τον ίδιο τρόπο, ας κάνει όνειρα δηλαδή, αλλά όλα αυτά κάτι δηλώνουν που μένει να το δούμε προς τα που το πάνε. Άκουγα κάτι αναλύσει το πρωί από ανθρώπους που ασχολούνται με τα ελληνοτουρκικά να λένε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι μέσα στο καλοκαίρι, γιατί είναι περίοδος τουριστική, τα γνωστά προβλήματα οικονομικά της Τουρκίας και όλα αυτά. Ναι,
αλλά τι θα είμαστε, πάλι θα ξεκινήσει το φθινόπωρο με το δάχτυλο σκανδάλι από πλευρά Τουρκία. Πάντως, χτες είχαμε νέα τουρκική παράνομη ναύτεξ ανοιχτά της Ρόδου. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς και είχαμε και απάντηση από την ελληνική πλευρά, αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζεται και η ρητορική αλλά και στα χαρτιά, όλα δηλαδή συνεχίζουν. Και εκεί έρχονται εκείνοι που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είχαμε μια διαφορετική στάση, λίγο πιο έντονη αντίδραση από πλευρά μα. Τώρα, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφεύγει ο Φρέντι Μπελέρη για τι μεθοδεύσει του Έντι Ράμα, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Προφανώ εκεί πήγαιναν και τα σχόλια του κ. Μητσοτάκη. Ο εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρα και ευρωβουλευτή, να θυμίσουμε, τη Νέα Δημοκρατία, καταδικάστηκε και από το εφετείο χθε σε φυλάκιση 24 μηνών. Τα λέγαμε χθε αυτά. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λοιπόν θα προσφύγει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μετά την απόφαση του εφετείου των τυράννων στην Αλβανία που επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση για φυλάκιση 24 μηνών. Ο Φρέντι Μπελέρης κάνει λόγο για σχεδιασμένες πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα σε βάρος του. Έχω ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου και είμαι βέβαιος ότι εκεί θα αποδοθεί δικαιοσύνη που δεν αποδόθηκε από το καθεστώς Ράμα. Δυστυχώς όμως για εκείνον και ευτυχώς για τον βόρειο υπηρετικό ελληνισμό, η παρουσία μου στην Ευρωβουλή, χάρη στην αποφασιστικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη στήριξη του ελληνικού λαού, εγγυάται ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου θα συνεχιστεί. Αυτό που δεν ξέρω και μένει να αποφασιστεί είναι αν αυτό, η απόφαση Ράμα ουσιαστικά, η απόφαση του δικαστηρίου της Αλβανίας, αν απλώς καθυστερεί κάτι που είναι λυμένο. Γιατί δεν μπορεί να είναι φυλακισμένος ένας ευρωβουλευτής. Είναι και δύο ακόμη τα ερωτήματα που θα βάλω στο τραπέζι, Χριστίνα. Το ένα, εάν θα επιτραπεί στον κύριο Μπελέρη να ορκιστεί ευρωβουλευτής, έτσι, και να λάβει μέρος στις εργασίες από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αρχές Ιουλίου, το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι άρον-άρον ο κύριος Ράμα θα προκηρύξει εκλογές στη Χιμάρα, έτσι ώστε να βάλει δικό του εκλεκτό εκεί δήμαρχο. Μένει να δούμε, δεν ξέρω. Ναι. Εμάς μας ενδιαφέρει ο ευρωβουλευτής προς το παρόν, ο κύριος Μπελέρης, τι θα γίνει. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας που ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο. Σε αυτό το θέμα θα επιστρέψουμε σε λίγο με τον συνδικαλιστή της αστυνομίας, τον Θεόφιλο Παπαδάκη, που φιλοξενούμε και θα είναι στο στούντιο. Συνελήφθη λοιπόν δημοσιογράφος, συνάδελφός μας της ΕΡΤ για ενδοοικογενειακή βία, τον κατήγγειλε σύντροφός του για ξυλοδαρμό. Και είχαμε και ανακοίνωση από πλευρά ΕΡΤ. Ναι, να πούμε ότι συνελήφθη χτες, όπως έγινε γνωστό, στην Αθήνα. Ο δημοσιογράφος φέρεται να ξυλοκόπησε την σύντροφό του, η οποία έπειτα κατήγγειλε το περιστατικό. Να πούμε ότι η γυναίκα έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας και σύμφωνα με όσα είχαν γνωστοποιηθεί, Χριστίνα, το πρωί ήταν προγραμματισμένο ο ίδιος να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα. Είχαμε ανακοίνωση και από την ΕΡΤ, αναφέρει ότι πρόκειται για συμβασιούχο δημοσιογράφο, ο οποίος τέθηκε σε πάυση από τα καθήκοντά του και σημειώνεται ότι και η σύντροφός του είναι επίσης δημοσιογράφος στην δημόσια ραδιοτηλεόραση. Μέχρι να διαλευκανθεί λοιπόν η υπόθεση και να αποφανθεί η δικαιοσύνη, η ΕΡΤ, όπως γίνεται γνωστό, έθεσε σε πάυση τη σύμβαση του φερόμενου ως δράστη. Νομίζω μαζί με τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας πρέπει να οργανωθούν και γραφεία διαχείρισης θυμού με ψυχολόγους κλπ. Γιατί δημοσιογράφος ειδικά και λόγοι ειδικά. Γιατί βλέπει από μέσα τι γίνεται, πώς αποκαλύπτονται όλα. Τώρα δεν είναι εύκολο, δεν είναι μια εποχή που αν κάτι κάνεις θα το ψου-ψου-ψου, θα το συζητήσουν μεταξύ τους σε κάποια άτομα της οικογένειας. Ευτυχώς, εννοείται. Είναι μια εποχή που αν στην πρώτη, στη δεύτερη, στη τρίτη θα πάρει διαστάσεις αυτό το οποίο κάνεις. Και πολύ φοβάμαι μην έλεγε αυτός ο συνάδελφος, καταδικάζω και τι συμβαίνει και είναι σε έξαρση περιστατικά και έλεος, ναι. Σεβασμός στις γυναίκες, εικάζω. Αλλά πολύ πιθανό να έλεγε. Πολύ πιθανό δημόσια αυτά να έλεγε. Ναι, αλλά όταν τα λες δημόσια και ξέρεις πόσο εύκολα αποκαλύπτονται αυτά, τότε θα πρέπει λίγο να περιορίζεις τη χερούκλα σου ή το στοματάκι σου. Και τα δύο. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Καθώς σήμερα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, είναι στη Θεσσαλονίκη ακόμη, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Είναι δίπλα μας εδώ στο στούντιο Γιάννης Γετήμης, ο οποίος ήταν νωρίτερα με την κυρία Ζαχαράκη, να μας ενημερώσει. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα, καλησπέρα, Θεοδόρα. Σας έχω ένα πάρα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσω με τις δηλώσεις. Κάτι τη χάρη, ο κύριος εδώ βλέπουμε. Ναι, βλέπουμε ενθύμια στο τέλος. Αντάλλαξαν ο ένας τον άλλον. Είναι ένα αναμνηστικό. Είναι αναμνηστικό. Ναι, τι αναμνηστικό αυτό λέω, δεν το είδες. Δεν το είδα. Γιατί το δείχνει τώρα, αλλά δεν κατάλαβα. Ναι, είναι στο τέλος της συζήτησης. Ναι.
Το δύο άτομο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις δηλώσεις που έκανε. Δεν είναι ρολόι, παιδιά, συγγνώμη. Πλακέτα. Δεν είναι ρολόι, πρέπει να. Λοιπόν, ο κύριος Αγγελούδης ανέφερε στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής, την κυρία Ζαχαράκη, μία σειρά από προβληματισμούς, από αιτήματα, από θέματα, συζητώντας και βρίσκοντας λύσεις σε πολλά από αυτά τα ζητήματα φυσικά, αλλά και σε πολλά άλλα δρομολογήθηκαν συνεργασίες με στόχο φυσικά το επόμενο διάστημα να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα πάνω σε αυτά. Η Υπουργός τώρα αναφέρθηκε στη συζήτηση που έγινε φυσικά με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, Στέλιο Αγγελούδη, για το κοινό πρόγραμμα ανάκαμψης που υπάρχει με το Δήμο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα υπάρχει αυτό το πρόγραμμα ανάκαμψης, το οποίο είναι για αξιοποίηση στέγης με κοινωνικό σκοπό. Τι θέλω να πω. 30 διαμερίσματα λοιπόν τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα διατεθούν μετά από ανακαίνιση σε άτομα κοινωνικών ομάδων. Η Υπουργός αναφέρθηκε και στο δεύτερο θέμα συνεργασίας, στα στεγαστικά, με το πρόγραμμα κάλυψης, στο οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιεί σε συνεργασία φυσικά με το Υπουργείο διαμερίσματα τα οποία είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα στέγασης και εργασίας, το οποίο αφορά αστέγους και σε ανθρώπους με επισφαλή στέγαση. Άτομα τα οποία δηλαδή έχουν χάσει το σπίτι τους και το κράτος μπορεί σε συνεργασία με το Δήμο να τους βρει σπίτι και αμέσως μετά εργασία. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, ειδικά αν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραμερημένα, παρατημένα κυριολεκτικά κτίρια και, που ανήκουν στους Δήμους και σε άλλους φορείς, αναξιοποίητα εντελώς, τα οποία έχουν ερημάξει. Και ξέρει και ο τελευταίος από εμάς ότι σπίτι το οποίο το αφήνεις και δεν το κατοικείς ρημάζει. Ρημάζει, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, το έλεγαμε, πρέπει να ήμουν στον Αντένα, παιδιά, δηλαδή πριν από 15 χρόνια, 20, που έλεγα ότι τι τα θέλετε τόσα διαμερίσματα, δώστε τα δωρεάν. Μόνο που θα στο και πείτε τους να πληρώνουν το. Δηλαδή, δώστε τα σε ανθρώπους που δεν έχουν. Να πληρώνουν μόνο το, τη ΔΕΗ, το ρεύμα δηλαδή. Το ίδιο δεν λέγαμε και για το παλατάκι. Ναι, δηλαδή, τι τα κρατάτε. Το παλατάκι, εντάξει, είναι και κάτι ιδιαίτερο, αλλά εδώ υπάρχουν άπειρα τέτοια σπίτια στην Θεσσαλονίκη. Είναι καιρός ότι είναι αναξιοποιητό και ανεκμετάλλευτο επιτέλους να πάρει μια δρομολόγηση. Και θα ζήσουν οι άνθρωποι, θα τους δώσεις μια δυνατότητα να ζήσουν και από την άλλη θα διατηρηθεί το σπίτι, θα μένουν άνθρωποι μέσα, θα το καθαρίζουν, θα έχει ζέστη. Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, να μην πούμε για ερημοποίηση γειτονιών κλπ. Ακριβώς. Συνεχίζοντας, μιλήσανε επίσης με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για το κομμάτι της βρεφονοπιακής φροντίδας, για το πώς και ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα μπορέσει να αξιοποιήσει, όταν βγουν τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, για νέες θέσεις εργασίας σε βρεφονοπιακούς και παιδικούς σταθμούς, έτσι ώστε τα βάουτσερ που βγαίνουν από το Υπουργείο να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν. Μιλήσανε επίσης για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με αναπηρία. Όπως και για τα κέντρα διημέρευσης, αλλά και για τις μονάδες φροντίδας. Μιλήσανε, καμιά απόφαση εκτός από αυτό πήρανε. Καλά μιλήσανε. Εγώ θα σου πω ακριβώς το τι υπόθηκε, ναι, φυσικά. Μιλήσαν επίσης και για τις, όπως είπα, για τα κέντρα διημέρευσης, αλλά και για τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Τέλος, συζητήσανε για το κομμάτι στήριξης οικογένειας, εδώ σου έχω και μια είδηση, και για τη δημιουργία ενός κέντρου για την οικογένεια. Ναι. Οπότε αναμένουμε. Το οποίο θα κάνει τι, μάθαμε. Θα είναι για τη στήριξη οικογένειας. Ναι, τώρα είναι γενικό ακόμη. Είναι αυτό προφανώς δεν έδωσαν λεπτομέρειες. Γιατί και το Υπουργείο που συστάθηκε, το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, εντάξει, δεν είναι. Εγώ θέλω να πω άλλο, γιατί παραμένει εδώ η κυρία Ζαχαράκη. Υπάρχει νομίζω από το κέντρο. Υπάρχει ένα κέντρο στήριξης για την οικογένεια, κακοποιημένων γυναικών συγκεκριμένα. Αυτό είναι. Υπάρχει άλλο. Ήδη. Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι θα είναι εδώ, από ό,τι ξέρω, κυρία Ζαχαράκη, και για την αλλαγή διοίκηση στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα αλλά δεν ξέρω, δεν βλέπω και τα πλάνα, γιατί δεν έχετε πλάνα από κόσμο, βλέπω μόνο τους δύο τους. Εάν ήταν ο δημοτικός σύμβουλος, ο νέος δημοτικός σύμβουλος, ο Στέλιος ο Τσούλιας, που πολλές φορές τον έχουμε καλέσει, είναι καλεσμένος μας, γιατί είναι πρόεδρος Τριτέκνων η Τρίενα, πολλά μέλη ο σύλλογος αυτός Τριτέκνων, και ο οποίος, επειδή έφυγε ο κύριος Αρναούτολου, πήρε τη θέση του. Και είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι δημοτικός σύμβουλος. Και ο οποίος είχε συναντηθεί, προσπαθούσε να συναντηθεί με την κυρία Ζαχαράκη κλπ. Και θα ήθελε να της θέσει το θέμα του να αναγνωριστούν επιτέλους οι τρίτεκνοι ως πολύτεκνοι.
Το οποίο το έχουμε πάρα πολλές φορές πει από αυτή την εκπομπή. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση στην κυρία Ζαχαράκη σήμερα. Πόσο θα το προωθήσει αυτό. Τώρα ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Γετίμη. Να πω τώρα, κυρίες και κύριοι, Θεοδώρα Πότα, ότι αύριο με πρωτοβουλία του νέου Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, του Κώστα Γκιουλέκα, επιτρέψτε μου, είναι του Υφυπουργείου Εσωτερικών, απλώς εμείς ως ήθιστε το λέμε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ευρεία σύσκεψη θα γίνει αύριο λοιπόν για τον συντονισμό των φορέων Μακεδονίας Θράκης για θέματα πυροπροστασίας. Παρόντες θα είναι και ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Κεφαλογιάννης, υπουργός και υφυπουργός. Μια μεγάλη έτσι πρωτοβουλία του κυρίου Γκιουλέκα. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο λίγο αργότερα και τον κύριο Γιουτίκα, το νέο Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Δεν είναι στην αρμοδιότητα το θέμα της πυρόσβεσης, αλλά οπωσδήποτε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ενδιαφέρεται και αυτός για το τι γίνεται για το θέμα της πυρόσβεσης. Να θυμηθούμε, Θεοδώρα Πότα, και εσύ με έχεις μιλήσει με διάφορους δημάρχους, ότι ο κύριος Δανιλίδης από αυτή την εκπομπή, 3-4 μέρες πριν, είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει 24-ωρη αστυνόμευση, επεριπολία, 24-ωρη επεριπολία, συγγνώμη, είναι σωστός όρος, για το ΣΕΙΧ ΣΟΥ, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα της επικινδυνότητας όλων των πυρκαγιών. Και είναι ο πνεύμονας της πόλης μας, έτσι. Δηλαδή διψάμε για πράσινο, δημιουργούνται σε όλη τη χώρα πάρκα τσέπης, έτσι, για μικρές ανάσες και οάσεις δροσιάς κλπ. Και δυστυχώς το πράσινο το οποίο έχουμε δεν το προστατεύουμε επαρκώς. Επομένως, για μένα ναι, να χτυπήσουν καμπανάκια όσον αφορά τους αρμόδιους φορείς και να γίνουν όσα πρέπει να γίνουν. Γιατί βλέπουμε, να πω μόνο αυτό, τι γίνεται σε άλλες περιοχές της χώρας. Είχαμε ένα τριήμερο εξαιρετικά δύσκολο για το πυροσβεστικό σώμα. Κάθε μέρα σώμα. Λένε όχι 50 πυρκαγιές, όχι 60 πυρκαγιές, όχι 40 πυρκαγιές. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όχι επειδή είναι μακριά από την πόλη μας ή επειδή είναι στην περιφέρεια ή επειδή είναι. Δεν το βλέπουμε, σαν να μην συμβαίνει. Το λέω γιατί πολλές φορές βλέπουμε τέτοια συμπεριφορές. Ισοπεδώνονται όλα όταν τα βλέπεις και δεν χτυπάνε τη δική σου πόρτα, μέχρι να τη χτυπήσουν όμως. Τη δική σου ή κάποιου αγαπημένου σου ανθρώπου. Τώρα, φυσικά και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Και άκουσε, Θεοδώρα, ποιο τραγούδι σου χαρίζω τώρα. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Γιατί σε νοιάζομαι και σε αγαπάω. Βέβαια, όλα αυτά θα μας τα κάνει την κρουαζιέρα, θα μας την πάει ο Βασίλης ο Παναγιωτίδης, που είναι εδώ στο στούντιο δίπλα μας. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε, θα πάμε καμιά κρουαζιέρα ή μόνο θα την κοιτάζουμε από το. Εγώ ζήλεψα, να σου πω την αλήθεια. Έκαναν απόβαση 10.000 περίπου τουρίστες στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, είναι μεγάλο. Το αμερικάνικο κρουαζιερόπλοιο Norwegian Getaway, το οποίο χωράει περίπου 5.500 άτομα μέσα. Δηλαδή, να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν 4.000 τουρίστες και άλλοι 2.000 περίπου, 1.500 με 2.000, που είναι το προσωπικό του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλοιου. Είναι το μεγαλύτερο που έχει έρθει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Γιατί και από μακριά που το βλέπαμε, ναι, σε, ναι, απόσταση. Ναι, και εμείς από τα πλάνα που τα βλέπουμε. Ναι, ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι τεράστιο. Είναι αυτό είναι το δεύτερο πλοίο που βλέπουμε. Ανεβήκατε πάνω? Όχι, δυστυχώς δεν μας επέτρεψαν να ανέβουμε. Α, δεν πάνω. Επιτρέπουν να ανέβεις να δεις. Για να βλέπαμε τίποτα αν έχει πισίνες. Τι αν έχει, εννοείται. Σίγουρα έχει. Δηλαδή, πόσες μάλλον, όχι αν έχει. Πόσες πισίνες έχει. Να σας πω ότι έχει αυτό είναι το ένα από τα δύο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν σταθμεύσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης δύο κρουαζιερόπλοια. Το ένα είναι αυτό που σας είπα πριν, το αμερικάνικο, και το άλλο είναι το Celebrity Infinity, το οποίο και αυτό είναι τεράστιο, γιατί σκεφτείτε ότι χωράει 2.000 τουρίστες και άλλους 1.000 προσωπικό. Α, γι' αυτό λέει 10.000, είναι όλα τα δύο μαζί, 10.000 επιβάτες. Ακριβώς, περίπου 10.000 άνθρωποι ή αυτά στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι το γιγαντιαίο αυτό κρουαζιερόπλοιο το αμερικανικό, είναι μήκους 320 μέτρων. Σκεφτείτε τώρα περίπου 3 γήπεδα ποδοσφαίρου, 3 και κάτι. Λοιπόν, όλοι όσοι θέλουν νέοι να σπουδάσουν, να παντρευτούν, να μετικήσουν προς Αμερική, πρέπει να συχνάζουν τώρα εκεί, να πηγαίνουν, έρχονται, βόλτες, να κάνουν γνωριμίες. Και έχω να σας πω ότι είναι για... Δεν ξέρω. Κατέβηκαν, Βασίλη. Κατέβηκαν, φυσικά. Έχουν κατέβει. Γιατί συνήθως, ξέρεις, αυτές τις περιπτώσεις... Πολλοί δεν κατεβαίνουν καν. Ναι, βαριούνται. Κοίτα, τώρα είναι επιλογή του καθενός. Αλλά γιατί έχει τα πάντα μέσα στο πλοίο. Δηλαδή μπορείς να κινηθείς, μπορείς να κάνεις βόλτα, μπορείς να παίξεις τένις, μπορείς να κάνεις... Εντάξει, πάντως είναι και χαζό να μην κατέβεις. Δηλαδή να μην δεις λίγο την πόλη.
πολύ. Βέβαια. Να και πω, να αφήσει και τίποτα. Να σα πω ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί ομογενείς Έλληνες από την Αμερική, από τη Βοστόνη κυρίως, αλλά και από άλλες περιοχές της Αμερικής. Ταξιδεύουν στην Ελλάδα και φυσικά ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και δεν έχασαν την ευκαιρία, γιατί το πρόγραμμα λέει ότι 6,5 ώρα θα αναχωρήσει από εδώ. Μάλλον να σα πω ότι ξεκίνησε από Πειραιά. Έφτασε Θεσσαλονίκη και μετά θα πάει στην Κωνσταντινούπολη. Θα φύγει περίπου 6,5 ώρα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να πάει στην Κωνσταντινούπολη. 6,5 το απόγευμα. 6,5 το απόγευμα. Οπότε όσοι ήταν μέσα στο πλοίο είχαν τη δυνατότητα και έχουν τη δυνατότητα ακόμα μέχρι και τις 6,5 ώρα να πάνε σε διάφορα αξιοθέατα. Πάμε για καφέ, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή για λίγο μισή ώρα, παιδιά. Εγώ θα πήγαινα. Κι εγώ άνετα. Και να σας πω μόνο ότι γεννώντας από το πλοίο, κάνοντας μια βόλτα, ο Νίκος Οδούρτσης και εγώ, πέρα από αυτό, αυτό είναι εντάξει, δεδομένο, ότι δεν θα μπορώ να το πάρω να φύγω κι εγώ να πάω μια βόλτα. Είδαμε τεράστια ουρά στον Λευκό Πύργο. Και αυτό συμβαίνει γιατί όλοι αυτοί οι τουρίστες θα επισκεφτούν το Λευκό Πύργο και τα κάστρα. Οπότε έχουν την ευκαιρία σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που τους δίνεται η δυνατότητα να κατέβουν για να δουν τη Θεσσαλονίκη, να επισκεφτούν και το Λευκό Πύργο και τα κάστρα και να δουν τα φοβερά αξιοθέατα που έχει η πόλη μας. Επίσης, να σας πω και κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω αν βαστάει η τσέπη σας ή όχι, ή τον τηλεθεατό. Βαστάει. Τι βαστάει είναι το θέμα. Για το γιγαντιαίο αυτό κρουαζιερόπλοιο χρειάζονται 4.000 ευρώ το άτομο για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το ταξίδι. Στην Νέα Τζούρα. Αυτό ακριβώς. Χρειάζονται 4.000 ευρώ το άτομο περίπου. Ναι, άρα περίπου. Η μόνη περίπτωση είναι να κάνεις έναν έρανο σε όλη την οικογένεια και να πας μόνος σου. Ναι. Να μην έρθει άλλος. Τώρα, άμα θέλει να πάει ένα ζευγάρι, ένα 10.000 το θέλει σίγουρα. Γιατί δεν θα κατεβείς, θα πιεις ένα καφέ κάπου, κάτι θα ψωνίσεις. Αυτό είπα πριν, να αφήσουν και κάτι. Γιατί το προηγούμενο διάστημα υπήρχε αυτή η συζήτηση και απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, αν θυμάμαι σωστά, το κατά πόσο οι κρουαζιέρες έχουν οικονομικό αποτύπωμα στις εμπορικές επιχειρήσεις και στις τουριστικές επιχειρήσεις. Τι λέγανε, γιατί δεν το άκουσα αυτό. Κάποιοι έλεγαν ότι σαφώς και έχουν, γιατί όλο και κάτι θα αγοράσουν, όλο και κάτι θα φάνε, θα πιούνε κλπ. Και άλλοι έλεγαν δεν κατεβαίνουν καν από τα πλοία. Εγώ θα σας πω πάντως από αυτό που είδαν τα μάτια μου. Είδα πάρα πολύ κόσμο να κατεβαίνει από τα συγκεκριμένα πλοία. Ήταν πραγματικά μεγάλη ουρά στο Λευκό Πύργο για να δουν το Λευκό Πύργο. Τώρα όλοι αυτοί οι τουρίστες και με αυτή τη ζέστη που έχει, σίγουρα θα φάνε ένα παγωτό. Εγώ θα θέλω λοιπόν να πω νερό, ότι έχοντας κάνει και το μεταπτυχιακό στο τουριστικό μάρκετινγκ, ότι υπάρχει τρόπος να. Αυτοί που θα κατέβουν, δεν απαραίτητο να κατέβουν και οι 10.000, οι 2.000 να κατέβουν. Εγώ δεν λέω να που είναι παραπάνω παιδιά από 2.000, κατεβαίνει πολλοί κόσμος. Λίγοι μένουν στο πλοίο. Όταν μιλάμε για 10.000 τουρίστες, στα συγκεκριμένα 2. Δεν μπορεί να κατέβουν μόνο 2.000. Ναι, θα κατέβει πολλοί κόσμος. Αυτοί λοιπόν που θα κατέβουν, αν έχουν πολύ ωραία πακέτα και τρόπους να μετακινηθούν γρήγορα, χωρίς να σκάσουν, χωρίς το ένα. Εκεί εγώ έχω ένα μικρό κόλλημα για το πόσο τουριστικά είμαστε οργανωμένοι. Δεν είμαστε. Δεν για φημιζόμαστε μένα, για την οργάνωσή μας έτσι κι αλλιώς. Έτσι ώστε αυτοί που θέλουν να δουν αξιοθέατα, να δουν αξιοθέατα. Αυτοί που θέλουν να πάνε σε κάποιες εκκλησίες, να πάνε σε εκκλησίες. Αυτοί που θέλουν να φάνε κάπου σε ένα τοπικό, να μυρίσουν πόλη, να κατευθυνθούν συγκεκριμένα. Δηλαδή πρέπει να δίνεις όλες τις επιλογές. Δεν έχουν όλοι τα ίδια γούστα. Άιντε μπουλούκι, ας πάμε στο Λευκό Πύργο. Να βλέπετε, εδώ είναι οι εικόνες που δείχνουμε, ο κόσμος που έβγαινε απ' έξω. Βλέπουμε τώρα την εικόνα. Πάντως για μένα μπορεί να θέλουμε, ως πόλη ας πω, να μην πω και ως χώρα θα πω, και ας ακουστεί σκληρό, μπορεί να θέλουμε ορδές τουριστών χειμώνα-καλοκαίρι, αλλά να μπορούμε να τους υποστηρίξουμε κιόλας. Και να μπορούμε να μην τους κάνουμε τη ζωή ακόμη πιο δύσκολη. Λοιπόν, αυτό το θέμα να το επαναφέρουμε παρακαλώ την Παρασκευή, γιατί βεβαίως βλέπω ότι κάνουμε πολύ ωραία συζήτηση και βάζουμε και ωραία θέματα στο τραπέζι. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Παναγιωτίδη. Εκτενές ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Θεοδώρα Πότα στις 5 το απόγευμα. Και εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με την ενδοοικογενειακή βία, με αυτά τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλονίκη, με την εγκληματικότητα, καθώς ο κύριος Χρυσοχοίδης συχνά πυκνά έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι μαζί μας ο συνδικαλιστής της αστυνομίας, ο Θεόφιλος ο Παπαδάκης.